Τριγέσους με τρουν κάτοικοι και καταστηματάρχες σε γούρνες ανάληψη Χερσονήσου, μάλια και σαλίδα από την κακοκαιρία. Είναι βιβλική καταστροφή. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό δεν θα το κόψετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επώνυμα, Ανταλουδάκι λέγομαι. Η Διεύθυνση Αστυνομική Ηρακλείου κάτω έστειλε το 100 για να δούνε αν φοράμε μάσκες. Παιδιά, έλεος, απάνθρωπο είναι. Εδώ πέρα δείξτε, βλέπετε τι έγινε. Το νερό πέρασε πάνω από το στυλό και τα ρήμαξε όλα. Αν στεκόμουν εγώ εδώ, με είχε πάρει το νερό. Ερχόταν στο ύψος που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, που είμαι ένα 87. Εγώ τα ρούχα που φοράω έχω, δεν έχω τίποτα άλλο. Από εγώ, εμείς έχουμε πάθει πάνω από 400.000 ευρώ ζημιά. Τουλάχιστον να ευχαριστήσουμε το Δήμο, την περιφέρεια, μας φέρανε φαγητό να φάμε. Εγώ είμαι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Κρικρή. Η καταστροφή είναι τεράστια. Πριν από 43 χρόνια είχε ξαναγίνει το ίδιο πράγμα. Ήμουνα 2 χρονών και το θυμάμαι. Δεν περίμενα να ξαναγίνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Πραγματικά. Είναι τραγικό. Θεωρώ ότι η αποκατάσταση θα είναι χρονοβόρα. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε καταρχήν την πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ. Δεν έχουν έρθει καθόλου, ένας αντιδήμαρχος μόνο μας προσφέρει βοήθεια με ένα φορτωτάκι. Πρέπει να αποζημιωθούμε, εγώ έχω πάθει 40.000 ευρώ ζημιά. Δημότες βυθισμένοι στην απελπισία περιγράφουν εφιαλτικές στιγμές όπως οι προσπάθειες διάσωσης συγγενικών τους προσώπων που κινδύνεψαν από τα ορμητικά νερά μέσα στα σπίτια τους. Το νερό άρχισε να φουσκώνει μέσα σε δευτερόλεπτα. Ευτυχώς προλάβαμε και βγάλαμε τους δικούς μου, τους γονείς τουλάχιστον. Μείνανε κάποια άτομα πίσω. Οι γονείς μου ήταν στο ισόγειο, το οποίο πλημμύρισε μέσα σε 3 λεπτά. Ο Ρυθρός Σταυρός βοηθάει να μας πείτε. Βεβαίως βοηθάει, είναι δίπλα μας, με ένα μεγάλο κλιμάκιο σήμερα και είναι σε όλη την περιοχή. Εικόνες που κόβουν την ανάσα στην ανάληψη και μπροστά από την εκκλησία, καθώς τα ορμητικά νερά ξεπέρασαν τα 2 μέτρα, με τον δρόμο να μετατρέπεται σε ποτάμι. Είμαστε στην ανάληψη δίπλα από την εκκλησία. Το νερό έφτασε τα 2 μέτρα. Άνθρωποι σε απόγνωση, περιουσίες καταστράφηκαν, ενώ οι δρόμοι έγιναν κομμάτια. Μέχρι τον πρώτο όροφο είχε ανέβει η ροή. Σκεφτείτε ότι για να φτάσει στο σημείο εδώ, να φτάσει μέχρι τα παράθυρα το νερό μέσα, τα 2 υπόγεια της εκκλησίας και τα 2 πλημμυρίσαν. Υπολογιστές, όλα που είχαμε, προτζέκτορες, μια βιβλιοθήκη που φτιάχνουν τώρα 20 χρόνια εκκλησιαστική, όλα πλημμυρίσαν. Εγώ είμαι 79 χρόνο. Αυτό το πράγμα δεν το δω ποτέ μου. Να το, αυτό το παραθύρι είναι σπασμένο, αλλά είναι το μηχάνη. Από εκεί έμπαινε το νερό μέσα. Ποτέ τόσα νερά δεν είδα. Παλιά το ποτοριάκι, παλιά έρχονταν, αλλά εγώ ήθελα ζω. Δημότες περιγράφουν το σκηνικό τρόμου και καταστροφής. Ποτέ των ποτών. Δεν ξέρω, κάποιοι μας εμποδίσανε το νερό και το αφήσανε και ήρθε εδώ κάτω. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ποιοι είναι υπεύθυνοι. Εκεί πέρα πάλι το ίδιο. Εμάξα που καβατσέψα εκεί πέρα, το βλέπω. Εδώ έγινε ο χαμός. Από ό,τι βλέπετε, έχει κατεβάσει ένα σωρό μπάζα. Τα γαρίφαλα που ήταν στο ψυγείο μέσα λασπόσανε, μέσα στο ψυγείο μπήκαν τα νερά. Τα πετάξαμε όλα έξω. Λάσπες καταστραφήκανε τα πράγματα που είχαν μέσα οι ενοικιαστές. Χύμαρος, ερχόταν από πάνω από εδώ τα νερά, σε χύμαρος. Τόση δύναμη δεν έχω συναντήσει ποτέ, μα ποτέ. Μεγάλη ζημιά. Πάρα πολύ μεγάλη. Όλα ράφια, τιμολόγια, μηχανές. Πώς δεν κινδυνεύσαμε με έναν άνθρωπο ανάπηρο, δύο καρδιά και κομμένα πόδια. Από το παράθυρο. Από το παράθυρο μας βγάλανε. Σε απόγνωση δημότες και καταστηματάρχες στα Μάλια.
Όλα τα νερά μέσα, χύμαρο ξαφνικά. Και ήταν ο άνθρωπος στο μαγαζί, του φτάνε μέχρι το αμπούθια το νερό. Και μετά ξαφνικά λάσπη, όλα εκεί μέσα στο σπίτι, γιατί επικοινωνεί το μαγαζί με το σπίτι μας. Τα αγόρια, εμένα και το σύζυγο μας βγάλανε πυροσβέστες. Έχουμε πλημμυρίσει το υπόγειο και τα ισόγεια. Το νερό κατέβαινε κάτω χύμαρος, μπήκε μέσα,